Να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη, εκδότη της ιστορικής εφημερίδας Απογευματινή, μιας ιστορικότερης εφημερίδας της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Θα θέλαμε καταρχάς να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις ίσως, αν και δεν τις βλέπει ο άλλος από την διαβάζοντάς το απλά. Και αναφέρομαι βεβαίως στην επιδίωξη εκεί της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας να μεταφερθούν εκτός του ιστορικού νεκροταφείου της Κωνσταντινούπολης οι τρεις τάφοι των ψευδοπατριαρχών, να το πω έτσι, έτσι τους αποκαλείτε. Των ευθύμιδων τους λέω εγώ. Τι είναι αυτή ακριβώς έχει να κάνει αυτή η υπόθεση για να βάλουμε και τους ακροατές μας στο κλίμα. Όταν μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όπως καταλαβαίνετε, η παρουσία του Πατριαρχείου εδώ δεν άρεσε καθόλου στην καινούρια διαμορφωμένη κατάσταση. Στη Λοζάνη προσπάθησαν αρκετά για να μπορέσουν να, εντός εισαγωγικών, να απαλλαγούν. Ευτυχώς υπήρξαν εκεί πέρα και δυνάμεις όπως κυρίως η Αγγλία και άλλες χώρες, οι οποίες καταλάβαιναν ότι ένα ιστορικό πατριαρχείο δεν θα μπορούσε έτσι, επειδή κάποιοι το θέλανε, να πεταχτεί έξω. Έγιναν πιέσεις και τελικά ανάγκασαν την τουρκική αντιπροσωπεία να δεχτεί την παραμονή του. Παρόλο που δεν υπάρχει στη συνθήκη της Λοζάνης τίποτα σχετικά που να αναφέρει ρητά για το Πατριαρχείο, στα πρακτικά υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι θα παραμείνει, αλλά θα ασχολείται, είπαν οι της Άγκυρας, μόνο με τα θρησκευτικά θέματα. Και έτσι το θέμα έκλεισε, το Πατριαρχείο παρέμεινε, αλλά ο τότε Πατριάρχης ο Μελέτιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει, εκλέχθηκε καινούριος Πατριάρχης, ούτε όμως αυτόν τον ήθελαν ουσιαστικά. Είχαν κάποιο δικό τους άνθρωπο, τον Ευθύμη Καραχισαρίδη. Αυτός ήταν Έλληνας ή... Αυτός ήταν στην Καπαδοκία κληρικός, ένας κληρικός ο οποίος μέχρι τότε έκανε καλά τη δουλειά του, το συμπαθούσε το ποιμνίο και τα λοιπά, αλλά ξεπέρασε κάποια όρια όταν είδε ότι υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης αν συνεργαστεί με την Άγκυρα, διότι μετά από την ανταλλαγή δεν υπήρχε πλέον ποιμνίο στην Ανατολή, είχαν ανταλλαγή όλοι. Ήρθε στην πόλη και με την στήριξη των προσώπων που είχαν δύναμη στο κράτος προσπάθησε να καταλάβει το Πατριαρχείο. Έγιναν ομιλικές μάχες τότε. Πήγαν έξω από το φανάρι, προσπάθησαν να μπουν μέσα, να εισβάλλουν. Είναι μια ιστορία που πρέπει να μιλάμε πολλή ώρα για να την μεταδώσουμε στον ακροατή, αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εάν είχε επικρατήσει, εάν οι εντός των τυχών του φαναρίου δεν είχαν με κίνδυνο της ζωής τους αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση, μπορεί σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο να μην υπήρχε στο φανάρι. Ήταν μια πολύ σημαντική κατάσταση. Για να έρθουμε στο σήμερα, κύριε. Όταν λοιπόν αυτοί δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν στο φανάρι, το φανάρι, φαίνεται κάποιος πάλι από τους υποστηρικτές, τους είπε κηρύξτε αφού είναι Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο εσείς. Και κατέλαβαν ναούς στην κοινότητα του Γαλατά και κήρυξαν το Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο κατά τη γνώμη τους, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κάποιους πιστούς που θα τους ακολουθήσουν. Έμεινε πάντοτε ένα εικονικό και τα λοιπά. Υπάρχει ακόμα αυτό, έτσι δεν είναι? Ως θεσμός υπάρχει ακόμα αυτό το
Τουρκοορθόδοξο Πατριαρχείο. Το αναγνωρίζει η Τουρκία φυσικά, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί εκκλησία, γιατί για να υπάρχει εκκλησία, ξέρετε, πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από τις άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες, να μνημονεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και τα λοιπά. Και από αυτό δεν υπάρχουν. Το 68, που ήταν εδώ η κατάσταση, ήταν πάλι, είχαν επιστρέψει οι πέτρινες μέρες για την Ομογένεια αλλά και το Πατριαρχείο τη δεκαετία του 60, τότε που η κοινότητά μας από 90.000 και πάνω πληθυσμός της μέσα σε 18 μήνες μειώθηκε στους 30.000 και λιγότερο, δηλαδή στους τρεις οι δύο Ελληνοορθόδοξοι αναγκάστηκαν να εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, την Τουρκία, λόγω των απελάσεων, είναι γνωστά αυτά. 13.000 Έλληνες πολίτες που ήταν στην Ομογένεια μέσα απελάθηκαν βία, μέσα σε 24 ώρες με μία βαλιτσούλα των 25 κιλών, η οποία έπρεπε να περιέχει μόνο τα προσωπικά τους αντικείμενα και τίποτα παραπάνω, κατασχέθηκαν οι περιουσίες τους, μπλοκαρίστηκαν τα χρήματα που είχαν στις τράπεζες και έφυγαν επί ξύλου κρεμάμενοι. Αυτό βεβαίως την Ομογένεια την... Για να έρθουμε στο σήμερα, να μην πλατιάζουμε κύριε Βασιλιάδη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, για να έρθουμε στο σήμερα και στο γεγονός αυτό. Σήμερα συμβαίνει το εξής. Και γιατί το θυμήθηκαν τώρα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν το θυμήθηκε κανείς τώρα, εγώ το θυμήθηκα τώρα. Μου ήρθε μια ευκαιρία. Ένας φοιτητής, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Ουμούρ Γεντίκαρντες, πήρε καθήκον στο σχολείο να ετοιμάσει ένα θέμα γύρω από ομογενειακά θέματα. Και ήρθε σε μένα για να μιλήσουμε, να τον βοηθήσω κτλ. Αμέσως εγώ θυμήθηκα αυτό το θέμα των τάφων, το οποίο εμένα με καίει και προσωπικά. Δεν μπορώ να μπαίνω μέσα στο νεκροταφείο να επισκεφθώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και να βλέπω εκεί μπροστά από την εκκλησία, στην καλύτερη θέση, μπροστά από όλους τους μεγάλους ευεργέτες, αυτό τον τάφο των ανθρώπων αυτών. Του είπα λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και θέλω μπορούμε να το δουλέψουμε. Έχει βρει και δουλειά στη Τσουμχουριέτ, την εφημερίδα που είναι μαζί με την απογευματινή η παλαιότερη, και ετοιμάσαμε αυτή την είδηση, την παρουσίασε, όχι όπως τα θέλαμε ακριβώς, αλλά γενικά η Τζουμχουριέτ έκανε αυτή αυτή η είδηση βγήκε το Σάββατο στη Τζουμχουριέτ. Αμέσως έκανε μεγάλη απήχηση και η Χουριέτ Daily News στην αγγλική έκδοση τη Δευτέρα επανήλθε στο θέμα. Και σήμερα η απογευματινή ως κύριο θέμα έχει αυτό. Τώρα που καθαρίστηκαν οι τάφοι, διότι έγινε μια προσπάθεια, καθαρίστηκαν οι τάφοι, καλοποίηστηκε το νεκροταφείο αυτό, το οποίο μάλιστα έγινε και έτοιμα για να θεωρηθεί διατηρηταίο και σαν μουσείο. Είναι ένα καταπληκτικό νεκροταφείο αυτό, με αγάλματα και τέτοια. Στο Σισλίβ. Το Σισλίβ. Και τους λέω τώρα που καθαρίστηκαν οι τάφοι, ας προχωρήσουμε στην εκκαθάριση του νεκροταφείου μας από τους παρήσακτους τάφους. Εφόσον λοιπόν αυτοί δηλώνουν ότι είναι Τουρκορθόδοξοι, το νεκροταφείο αυτό, σύμφωνα και με τα γενικώς ισχύοντα και στην τουρκική πλευρά, τους έχει αφορήσει, είναι Ελληνορθόδοξο. Τους έχει αφορήσει αυτούς η εκκλησία. Βεβαίως είναι αφορισμένοι. Η εκκλησία τους χρησιμοποιήθηκε ως χώρος συγκέντρωσης του ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος. Η εγγονή του Ευτύμ αυτή τη στιγμή είναι από τα σημαίνοντα στελέχη του κόμματος του Μπαχτσελή, των Γκρίζων Λύκων. Των Γκρίζων Λύκων ακριβώς. Είναι Ελληνίδα η κυρία αυτή. Η Σευγία Ρέινερολ. Αγάπη το όνομά της στο ελληνικό, παρακαλώ, το οποίο βεβαίως δεν το χρησιμοποιεί και ούτε εμείς το χρησιμοποιούμε. Είναι Ελληνίδα δηλαδή. Έχει ελληνική ρίζα. Έχει ελληνική ρίζα. Κύριε Βασιλιάδη, το αίτημα για την απομάκρυνση των τάφων αυτών από το νεκροταφείο το συμμερίζεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω στο όνομα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά δεν νομίζω ότι
στεναχωρέθηκε και πολύ κανείς όταν είδε ότι έθεσε εγώ αυτό το θέμα και ότι οι εφημερίδες ενδιαφέρθηκαν και... Προετήθη αυτή η δημοσιότητα, ναι. Και να σας πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν ένας ορθόδοξος και μάλιστα κληρικός να μην αισθάνεται μία πικρία, να μην αισθάνεται μία απογοήτευση. Να φανταστείτε ότι ο χώρος μπροστά από την εκκλησία, ακριβώς στο κέντρο μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας, απαλωτριώθηκε και με τη δύναμη αστυνομίας ενταφιάστηκε εκεί αυτός ο κύριος. Και μετά από αυτόν, μετά από μερικά χρόνια πέθαναν και οι γη του, ο Τουρμπούτ και ο Σελτσούκ, και ενταφιάστηκαν εκεί με το όνομα Ευτύμο Δεύτερος, Ευτύμο Τρίτος, κληρονομικό. Την Τέταρτη φαίνεται. θα ανακηρύξουν και γυναίκα πατριά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβει η κυβέρνηση και να διορθώσει αυτή την παρανομία, είναι ότι οι τάφοι αυτοί πρέπει να φύγουν από εκεί, να το, αν τους αρέσει, να τους δώσουν ένα χώρο όπου θέλουν και να κάνουν τον ορθόδοξο νεκροταφείο. Βέβαια δεν θα βρουν κάποιους που θα είναι τουρκορθόδοξοι για να τους θάψουν. Κύριε Βασιλιάδη, η κατάσταση εκεί γενικότερα στην Κωνσταντινούπολη πώς είναι, γιατί ακούμε συνεχώς για βουβιστικές επιθέσεις, για διάφορες ενέργειες τρομοκρατικές που γίνονται, υπάρχει ασφάλεια? Κοιτάξτε, σήμερα και με αυτό το θέμα ασχολούμαι, είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα. Θα σας διαβάσω αυτό το λακωνικό σχόλιο που κάνω ακόμα, τις θέσεις. Πρώτα όμως να σας πω το εξής. Υπάρχουν οι δύο πλευρές, οι οποίες έχουν απώλειες και μάλιστα μεγάλες. Μπορώ να πω ότι η μία πλευρά, ο στρατός δηλαδή, εντός 45 ημερών είχε 55 νεκρούς, αλλά από τις βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν εντός και εκτός Τουρκίας στην περιοχή εκεί, οι νεκροί είναι πάνω από 500 της άλλης πλευράς και οι τραυματίες ακόμη περισσότεροι. Υπάρχει ασφάλεια. Για τους μεν μιλούμε και λέμε οι μάρτυρες και τα λοιπά, για τους άλλους λέμε ότι εξουδετερώθηκαν τόσοι από την άλλη πλευρά. Το σχόλιο μου λοιπόν είναι το εξής. Για πόσους ακόμη νέους σαν τον Ετεοκλή και σαν τον Πολυνίκη θα κλάψουν οι μάνες, θα κλάψει η χώρα, και ποιους να πρωτοθάψει η Αντιγόνη, έτσι, για την αιματοβαμμένη φιλοδοξία του κρέοντα? Ήσασταν γλαφυρός, αλλά εύστοχο ίσως το σχολείο σας. Κύριε Βασιλιάδη, μπορεί κάποιος να περπατήσει στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης με ασφάλεια, χωρίς να φοβάται κάποιους τουρίστας, παραδείγματος χάρη? Εξαρτάται πόσο ανδρείος και πόσο θαραλέος είναι. Και πόση άγρια θα έχει, Τι εννοείτε, πώς αντιλαμβάνεται το φόβο? Στο ταξί, δεν μπορεί να πάει στον πεζόδρομο, στο πέραν, φυσιολογικά. Στο πέραν, ναι, γιατί εκεί η αστυνομία είναι κυρίαρχη. Βεβαίως, τι να σας πω, υπάρχει μία πιθανότητα στις 100.000 να σου τύχει κάτι. Κύριε Βασιλιάδη, όση πιθανότητα υπάρχει, μάλλον μεγαλύτερη η πιθανότητα να σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και να μείνει στον τόπο, αλλά δεν είναι και μηδενική η πιθανότητα να σου έρθει μία σφαίρα από το πουθενά και να συμβεί το ίδιο. Κύριε Βασιλιάδη, για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, η εφημερίδα όλα καλά κρατιέται, ξεπεράσατε τις δυσκολίες που είχατε πέρσι? Τώρα με τη μείωση της σύνταξής μου λίγο βέβαια ακόμα η οικονομική δυνατότητα της εφημερίδας πιέστηκε. Διότι όπως ξέρετε η απογευματινή, τα είχαμε πει όταν ήμουν εκεί, η απογευματινή βγαίνει με δική μου προσωπική προσπάθεια, η σύνταξή μου μπαίνει στον κορβανά της εφημερίδας, τα οικονομικά προβλήματα πάντοτε υπάρχουν και κυρίως είχα στηριχθεί στις συνδρομές του εξωτερικού. Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί εκεί στη μητέρα πατρίδα, πώς να πεις τον άλλον όταν στέκεται στην ουρά για να πάρει 50 ευρώ από το λογαριασμό δεν του. Δεν στέκονται όλοι στην ουρά. Τέλος πάντων. Και αυτοί που οφείλουν δεν είναι εφοπλιστές.
Σύμφωνοι, αλλά και αυτοί που αναφέρατε οφείλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Αν πάτε και τους ψάξετε, κάποιοι θα βοηθήσουν και από αυτούς. Πώς να το κάνω, ξέρω, δεν είναι. Ας μην το λύσουμε στον αέρα. Για να βγει η εφημερίδα αξιοπρεπώς, πού να τρέξεις για να κυνηγήσεις και τους συνδρομητές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί φιλότιμοι μεταξύ τους, οι οποίοι όταν τελειώσει η συνδρομή το γνωρίζουν και όλα και στέλνουν ένα mail και λένε τελείωσε η συνδρομή μου, τι γίνεται και τα λοιπά. Αυτό είναι καλό γιατί δείχνουν ότι σας έχουν στο νου τους. Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ, γεια σας.